Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα σας. Έχετε αναρτήσει λοιπόν πάνω στην Ακρόπολη. Τι θέλετε να πείτε με αυτόν τον τρόπο, τι θέλετε να δείξετε? Το ΚΚΕ συνεχίζει τις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Είναι μία από τις κινητοποιήσεις, όπως και σήμερα το συλλαλητήριο στα Προπύλια τις 7 η ώρα το απόγευμα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει άπραγος, θεατής όλων αυτών των εξελίξεων, γιατί οι συνέπειες είναι τραγικές για το λαό της Ουκρανίας αλλά και για όλους τους λαούς, όπως είναι βέβαια οι οικονομικές συνέπειες που τη ζει ο καθένας σήμερα με την ακρίβεια, με τις τιμές, το ρεύμα, στα καύσιμα και τα υπόλοιπα. Γιατί σήμερα απαραίτητα κάνετε αυτή την κίνηση? Γιατί είναι σήμερα μια κινητοποίηση, λόγω του ότι και στη Βουλή υπάρχει αυτή η συμφωνία που είναι εγκληματική κατά τη γνώμη μας. Όλη η Ελλάδα γίνεται μια βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Πώς διαβάζετε εσείς την συμφωνία αυτή σήμερα που θα ψηφίσετε στη Βουλή? Δηλαδή, είναι εγκληματική σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος των λαών της περιοχής. Γιατί έρχεται να υπηρετήσει τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή για επέκταση των επιλογών Κατερίνα, των μονοπωλιακών ομήλων των χωρών τους για να ελέγξουν πηγές πλούτου της περιοχής. Αυτή είναι η ιστορία και ο λαός πεθαίνει. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Κατσιώτης. Γιατί επιλέξατε τον αερογράφο της Ακρόπολης και όχι την Αμερικανική Πρεσβεία, για παράδειγμα, αφού και το θέμα έχει να κάνει με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία? Πάνω στην Πρεσβεία. Ξέρω εγώ, να πάνε. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί λένε οι παρουσιαστές, γιατί επιλέξατε τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και όχι για παράδειγμα την Αμερικανική Πρεσβεία, αφού έχει να κάνει με ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι γνωστό ότι έχουμε πάει πολλές φορές στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπως και στη Ρώσικη, και σήμερα επιλέξαμε το βράχο της Ακρόπολης, γιατί είναι ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού και μέσα από εδώ θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα στην παγκόσμια εργατική τάξη, στους λαούς όλου του κόσμου, ότι θα πρέπει να αφυπνιστούν και να μπουν εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια των επιβλητικών κέντρων και των μονοπωλιακών ομίλων. Κατερίνα, επειδή η ανάλογη κίνηση που έχει κάνει το ΚΚΕ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ναι, και έχει κατηγορηθεί το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, ότι χρησιμοποιεί επικοινωνιακά ένα σύμβολο το οποίο είναι μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και μακριά από όλα αυτά. Μας σχολιάσει λίγο, βουλευτής. Ναι. Επειδή συχνά έχετε κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιείτε επικοινωνιακά ένα σύμβολο το οποίο είναι μακριά, δηλαδή εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες, μπορείτε λίγο να σχολιάσετε γιατί γίνεται αυτό? Νομίζω ότι αυτή η ενέργεια μας σήμερα κάθε άλλο παρά, να το πω έτσι, συκοφαντεί την Ακρόπολη και τον πολιτισμό ίσα-ίσα, που αναδεικνύει το μνημείο αυτό σαν ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού και ειρήνης για όλο τον κόσμο. Και δεν είμαστε εδώ να κάνουμε τη μόδα, ούτε να προβάλλουμε άλλα πρότυπα. Προβάλλουμε τον αγώνα εδώ για την ειρήνη στον κόσμο, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, ενάντια στις επιλογές των εμπειριαστικών κέντρων που αυτοί ευθύνονται σήμερα για το θάνατο που σκορπούν, για την προσφυγιά και για τη φτώχεια και την εξαθλίωση των λαών. Είστε, δηλαδή, κατά των Αμερικανικών βάσεων, μάλιστα, είσαστε κάθετοι σε αυτό? Αυτό είναι γνωστό και από την αρχή, τη συμφωνία, από όταν εδώ έγινε η πρώτη συμφωνία, μέχρι και τώρα είμαστε ενάντια, γιατί η πείρα μας δείχνει ότι αυτές οι βάσεις δεν υπηρετούν την ασφάλεια της χώρας μας. Αντίθετα, είμαστε στο στόχο των άλλων χωρών, όπως της Ρωσίας, που το έχουν δηλώσει ευθαρσώς ότι η χώρα μας αποτελεί στόχο, γιατί από εδώ γίνονται οι παρεμβάσεις, οι επεμβάσεις σε βάρος αυτών των λαών.